Παναγιώτη, είμαστε έτοιμοι. Γράφουμε. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι φίλοι, μαθητές, μαθήτριες, συνοδοιπόροι, συναντιλήπτορες, όπως συνηθίζω να λέω, και αυτό εγώ το θεωρώ πιο μεγάλη τιμή από όλα τα άλλα, να βρίσκεσαι με ανθρώπους που έχουν την ίδια αντίληψη στα πράγματα. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ, που καταφέρνουμε και φέτος να γιορτάσουμε τα γενέθλια του Αρχείου Πολιτισμού. 6 συναπτά έτη με καθημερινή ενημέρωση προς τους Έλληνες πάνω στα τεκτενόμενα, τα επιστημονικά τεκτενόμενα, όχι μόνο αρχαιολογικά, όλων των επιστημών, στο τι συμβαίνει στην Ελλάδα κυρίως και σε όλο τον πλανήτη που, έχει σχέση, που έχουν σχέση αυτά τα γεγονότα με την πατρίδα μας. Την τόσο μεγάλη πατρίδα μας που κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι πολύ μικρή και να σκεφτόμαστε περίεργα για την πατρίδα μας, να σκεφτόμαστε σαν να είναι ένα μικρό κομμάτι γης, σαν να είναι ένα μικρό κομμάτι του παγκόσμιου πολιτισμού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και δεν είναι και καθόλου έτσι τα πράγματα. Είναι τόσο σπουδαία και τόσο μεγάλη που δυστυχώς 4 και 5 γενιές να συνεχίζουμε να ψάχνουμε και να λέμε και να αναζητούμε, να φιλοσοφούμε το τι μας άφησαν παρακαταθήκη μόνο σαν κείμενα και μόνο οι αρχαίοι, για να μην πάω στους κατοπινούς συγγραφείς βυζαντινής εποχής, ρωμαϊκής εποχής, Έλληνες πάντα, εποχής αλώσεως που φύγανε και δώσαν τα φώτα τους σε όλο τον κόσμο και προς Δυσμάς και προς Ανατολάς και τώρα κάποιοι με αυτά τα φώτα μας αλλάζουν τα φώτα. Είναι πολύ σπουδαίο, όμως για να μπορέσεις να φέρεις αλλαγές, για να μπορέσεις να κάνεις το καινούριο, για να μπορέσεις να επαναστατήσεις, γιατί η επανάσταση είναι ιδέα. Δεν είναι, η επανάσταση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο μια ιδέα εδρεωμένη στο κεφάλι σου και δεν ανάγκη να είναι ενόπλης η επανάσταση. Καλώς το να, έλα. Έλα, Δημήτρη μου. Τι κάνεις? Καλά είσαι? Η επανάσταση είναι ιδέα και πρώτα συλλαμβάνεται στα κεφάλια των ιδεολόγων. Πρώτα οι ιδεολόγοι, οι ρομαντικοί και όχι οι τεχνοκράτες, συλλαμβάνουν την ιδέα της επανάστασης και αργότερα άλλοι αναλαμβάνουν να την φέρουν εις πέρας, συνήθως με άσχημα αποτελέσματα, διότι δεν αντιλαμβάνονται την ιδέα που αντιλήφθησαν οι πρώτοι. Πρόσφατα παραδείγματα τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και με τον Αδαμάντιο Κοραή και με τον Ρίγα Φεραίο, αλλά και ακόμα πιο πρόσφατα με τον Περικλή Γιαννόπουλο και τους υπόλοιπους, τον Ιωνάτο Δραγούμη και τους υπόλοιπους. Δεν σταμάτησε ποτέ αυτή η χώρα να γεννά ήρωες, να γεννά πνεύματα, να γεννά μορφές που συνεκίνησαν και συγκλώνησαν, τάραξαν τον παγκόσμιο ιστό. Από τεχνολογία, από ιατρική, οι γυναίκες όλες είστε, πρέπει να ανάβετε ένα κερί κάθε μέρα στον Παπα-Νικολάου, χρόνια τώρα, όλες οι γυναίκες. Και πάει λέγοντας, πρόσφατος είναι ο άνθρωπος, πριν από λίγες δεκαετίες. Δεν σταμάτησε ποτέ λοιπόν αυτή η χώρα να παράγει πνεύμα. Οι σκαπανείς αυτής της χώρας όμως εδέχθησαν πειρά, πάντα, διότι είπαν την αλήθεια τους. Ξέρετε, δεν υπάρχει ποτέ μία αλήθεια. Υπάρχει η αλήθεια που σκάβω, βρίσκω, μελετώ, επίσταμαι, στέκομαι πάνω από κάτι, αυτό σημαίνει επιστήμη, επίσταμαι, στέκομαι πάνω από κάτι και το μελετώ. Αυτός είναι ο επιστήμον, αυτός είναι και ο επιστάτης, ίδια λέξη είναι. Σκάβω και βρίσκω και λέω, μα αυτό είναι αλλιώς από ό,τι μου το έχουν πει, από ό,τι έχω διδαχθεί, από ό,τι μου το έχουν μάθει. Και εδώ έρχεται το μεγάλο δίλημα, η μεγάλη στιγμή για τον επιστήμονα, τον ερευνητή. Θα πάει κόντρα σε αυτό που έμαθε στο δάσκαλό του. Θα σπάσει πιάτα. Θα σπάσει αυγά για να πάει παραπέρα ή θα το βουλώσει για χάρη μιας θέσης, ενός μισθού, ενός μεροκάματου, μιας δημόσιας θέσης και ενός αξιώματος καθηγητικού, πολιτικού,
κλπ. Κλπ. Τα οποία τα ξέρετε. 6 χρόνια αρχείων πολιτισμού. Βραβεύσαμε ανθρώπους και τιμήσαμε ανθρώπους, κάθε χρόνο τιμάμε και έναν τέτοιον, που άρθρωσαν τον δικό τους λόγο. Να θυμίσω λοιπόν, πρώτη χρονιά το Χαράλαμπο το Σπυρίδη, ο οποίος μαζί που συνεργαστήκαμε, καθηγητής ακουστικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πήγε την ιστορία του βιολιού και κυρίως του δοξαριού, την πήγαμε περίπου 15 αιώνες πίσω. Όλοι λέγανε ότι οι Έλληνες δεν ήξεραν το βιολί και δεν ήξεραν το δοξάρι. Μόλις είδε το έβριμά μου και το άρθρο μου ο Χαράλαμπος ο Σπυρίδης, προς τιμήν του το συμπεριέλαβε στις ανακοινώσεις του και έδωσε τη μάχη του με το καθηγητικό κατεστημένο να πείσει ότι υπήρχε και το δοξάρι και το βιολί στον Αιγαϊκό χώρο πολύ πριν τον 9ο, 10ο αιώνα το φέρουν οι Άραβες στην Ισπανία. Μεγάλη ανατροπή. Τον Ξενοφόντα το Μουσά. Δεν έχουμε άλλον τόσο σπουδαίο εντεταλμένο για το μηχανισμό των αντικυθύρων, μελετητή του μηχανισμού των αντικυθύρων, του πρώτου υπολογιστήρα στον κόσμο, συνεργάτη της NASA. Βραβεύσαμε τον Αντώνη τον Αντωνάκο, ποιος συνεχώς μιλάει και λέει το αλφάβητο, δεν το πήραμε από τους Φοίνικες, παιδιά, ξεχάστε αυτές τις αχλαμάρες που σας μαθαίνουνε. Το αλφάβητο το έχουμε, είναι ελληνικό, είναι εδώ, έχει γράψει άπειρα βιβλία. Ο μόνος Έλληνας που έχει γράψει πάνω από 50-60 βιβλία για την ελληνική γλώσσα. Πώς να μην βραβεύσει έναν τέτοιον άνθρωπο με αυτήν την ιερή μανία που λέγανε οι αρχαίοι μας. Και ήταν ιερό, ιερή μανία. Βραβεύσαμε τη Μαρία Τιτζάνη. Την ξέρετε όλοι. Ξέρετε το λόγο που αρθρώνει, δεν την νοιάζει ποιος είναι απέναντί της, θα πει αυτό που είχε να σου πει. Δεν πά να είσαι ο κολλητός της, δεν πά να είσαι. Και εγώ τα έχω ακούσει ποτέ, με έχει καταχαιριάσει πολλές φορές και εμένα. Αλλά θα πει την αλήθεια της, δεν είναι, και απέναντι της όποιος και να είναι. Και δεν ξέρω, ξεχάσαμε κανένα Παναγιώτη. Αυτή... και τον Σοκράτη τον Χριστοδουλάρη, τον μοναδικό Έλληνα εντός εισαγωγικών, μοναδικό, γιατί υπάρχουν και άλλοι φυσικά, αλλά αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει ακόμα και ασκεί την ιπποκρατική και την ασκληπία ιατρική με τα χέρια του. Και όσοι έχετε πάει, το ξέρετε, και το να ασκείς την ιατρική με τα χέρια σου, να ασκείς ήπια ιατρική, ασκώ ήπια ιατρική, αυτό σημαίνει ασκληπιός, είναι γυρνάω πίσω και δεν τέμνω το ανθρώπινο σώμα, βάζω νηστέρια και τέτοια πράγματα, προσπαθώ όσο μπορώ ως γιατρός, έτσι δεν είναι γιατρέ μου, προσπαθώ όσο μπορώ ως γιατρός να τον κάνω καλά τον ασθενή με ήπιο τρόπο. Αν πια φτάσουμε στο προχώρητο, τότε η επιστήμη αρχίζει και λέει κάποια πράγματα. Αλλά στην αρχή δεν μπορώ, πονάει χέρι, κόψει χέρι, πονάει αυτή, κόψει αυτή. Ένα τέτοιο site λοιπόν σαν το Αρχαίο Πολιτισμού, μια τέτοια ιστοσελίδα σαν το Αρχαίο Πολιτισμού, που σήμερα που μιλάμε έχει πάνω από 8,5 εκατομμύρια επισκέπτες και το λέω με πολύ καμάρι και πολύ χαρά, γιατί δεν πουλάμε κάτι εμείς στο Αρχαίο Πολιτισμού, δεν κάνουμε εκπτώσεις. Ούτε ταξίδια δίνουμε, ούτε προσφορές, ούτε Black Friday έχουμε, ούτε... Δεν πουλάμε κάτι, γελάς Κωνσταντίνε. Δεν αγοράζουμε κάτι, δεν πουλάμε κάτι, δεν προσφέρουμε κάτι, δεν έχουμε εκπτωτικά κουπόνια. Και έχουμε μόνο ειδήσεις πολιτισμού. Και να επισκέπτονται ένα τέτοιο site. Εγώ προσωπικά, όταν οι 4-5 φίλοι που είχαμε μαζευτεί για να το ιδρύσουμε, όταν με ρωτήσανε ποιοι θα νοιάζονται για ένα site που θα έχει μόνο, ρε παιδί μου, επιστημονικές ειδήσεις και μάλιστα και με τόσο αυστηρό τρόπο, με πηγή από κάτω πανεπιστήμιο τάδε. Και πώς πρέπει να το εκλαϊκεύσει αυτό για να το καταλάβει ο άλλος. Η εκλαϊκεύση της επιστήμης είναι το μεγάλο ζητούμενο, να μην έχει ξύλινο λόγο ο επιστήμονας. Συν τα υπόλοιπα social, όπως λένε σήμερα οι νέοι, κοινωνικά δίκτυα που σιγά σιγά γίνανε και διάφοροι φίλοι από τον προσωπικό τους χρόνο τα λειτουργούν και πάνε καλά ή μη καλά, γιατί είναι ένα αυστηρό και δύσκολο εγχείρημα. Εφέτος λοιπόν, στα 6 χρόνια, εγώ και οι συνεργάτες μου αποφασίσαμε να βραβεύσουμε 2 εκλυπώντες. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να το κάνουμε όσο ήταν ζωή.
Πρώτον, γιατί ο ένας ήταν πολύ νέος και ήταν ανέλπιστο να σκεφτούμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ήταν ανάμεσά μας, ερχόταν εδώ, μιλούσε, κάναμε εκπομπές. Και δεύτερον, γιατί ο άλλος ήταν τόσο μεγάλος, που, τόσο σπουδαίος, που δεν χωρούσε εδώ πέρα μέσα. Θεωρώ πως θα έπρεπε πρώτα να τον τιμήσει η Ακαδημία, μετά τα πανεπιστήμια, μετά οι αρχαιολογικές σχολές, μετά οι παλαιανθρωπολογικές σχολές, οι σπηλολογικές κλπ. Και τελευταία, και αν έμενε χώρος και εκείνος ήθελε, να τον βραβεύαμε εμείς. Όπως καταλάβατε λοιπόν, και με τους ανθρώπους που έχω εδώ σήμερα απέναντί μου, μιλάμε για τον δόκτορα Άρη Πουλιανό και για τον δόκτορα Νίκο Πουλιανό. Έχω τη χαρά να είναι μαζί μου σήμερα η σύζυγος του Άρη, η κυρία Δάφνη Πουλιανού, η κυρία Δάφνη Πουλιανού, γιατρός, και νομίζω ότι η Δάφνη η Πουλιανού έκλεψε από τον Ασκληπίο εκείνο τη βακτηρία στήριγμα και έγινε η βακτηρία του Άρη. Και τα παιδιά και εγγόνια της, του Νίκου, του φίλου μου, που δεν μπορώ να πω. Άρη μου, δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν το έχω χωνέψει. Δεν γίνεται. Αλλά θα σας μιλήσουν για αυτοί. Πριν όμως, από αυτό έχω ετοιμάσει τρία πράγματα, και εδώ είναι και τα βιβλία τους, που μπορούμε μετά να τα δείτε, να τα ξεφυλίσετε, που δεν θα τα βρείτε στα βιβλιοπωλεία. Εμένα με τρομάζουν οι εποχές που τα βιβλία δεν είναι στα βιβλιοπωλεία. Ό,τι και να λένε αυτά. Με τρομάζουν οι εποχές που ένα βιβλίο λέει άστο, δεν θέλω. Με τρομάζουν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Με τρομάζουν αυτά τα πράγματα. Ήταν το 1969 όταν ο δόκτορ Άρης Πουλιανός, μελετώντας τον αρχάνθρωπο των πετραλώνων της Χαλκιδικής, ανακοίνωσε κάτι εξτρεμιστικό, κάτι πρωτοποριακό, κάτι που και ο ίδιος ίσως δεν πίστευε τι ζημιά θα προκαλέσει. Ζημιά στο κατεστημένο, που εγώ συνηθίζω να το λέω εγκατεστημένο. Αν το ήξερε, η σύζυγός του είναι εδώ να μας το πει. Ότι αυτό που υπάρχει εκεί, αυτό που βρήκε, είναι 700.000 χρόνων και ότι αποτελεί, αυτό ήταν ακόμα χειρότερο, το δεύτερο, το 700.000 χρόνων έχουμε και αλλού σκελετούς, ότι αποτελεί τον αρχαιότερο Ευρωπαίο. Αποδεικνύει επίσης ότι η νοτιοανατολική Ευρώπη και συγκεκριμένα η Βαλκανική, η Χερσόνησος του Έμου, υπήρξε ο χώρος της ανθρωπογένεσης ανεξάρτητα από την Αφρική. Αυτόματα γκρεμίστηκαν δύο μεγάλες, με αυτές τις τέσσερις λέξεις που σας είπα, γκρεμίστηκαν δύο μεγάλα θεμέλια μιας επιστήμης, της παλαιοανθρωπολογίας. Εδώ δεν είναι εύκολο να κάνεις ρογμή σε ένα θεμέλιο, σε έναν κύωνα. Φαντάσου να γκρεμίσεις δύο, με μία λέξη. Τόσο εντύπωση προκάλεσαν αυτά που ξένοι αφροκεντριστές, είναι, έτσι λέμε τους ανθρώπους που υποστηρίζουν την αφροκεντρική θεωρία, ότι ο άνθρωπος ξεκίνησε από την Αφρική, έβλεπαν τα στοιχεία και έλεγαν «Ιδού ο πρώτος Αφρικανός εκτός Αφρικής». Αυτό το είδαμε στο σπήλαιο με επιστήμονες που ήρθαν και το βλέπανε. Και ήταν στο κεφάλι τους εδρεωμένη η άποψη, εδρεωμένη η πεποίθηση ότι Αφρική είναι. Από όπου και αν το βρεις αυτό, στη Σιβηρία το βρεις, στην Αμερική το βρεις, στην Ανταρκτική το βρεις, Αφρικανός είναι που έφυγε και πήγε εκεί. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να μην μπορείς να ξεπηδήσεις από τη σκιά σου. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει να μην μπορείς να βγεις από τα κουτί σου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να μην μπορείς να πεις «Όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι τα πράγματα». Καταλαβαίνετε τι κουτιά, τι φυλακές
τους έχουν μάθει στα σχολεία και στα πανεπιστήμια τους, από τα οποία οι περισσότεροι μαθητές, φοιτητές ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούν να επιδείξουν από αυτά. Ο παλαιοανθρωπολόγος Άρης Πουλιανός, με το τεράστιο και πρωτότυπο έργο του, συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση της γνώσης μας, των ανθρώπων, για την εμφάνιση και την πορεία του ανθρώπου στη γη. Απέδειξε επίσης ότι ο αρχαϊκός άνθρωπος των Πετραλώνων αποτελεί μια από τις πρώτες μορφές του Homo sapiens, δηλαδή του δικού μας είδους. Εμείς είμαστε οι σοφοί-σοφοί που έχουμε έρθει στον πλανήτη τώρα τελευταία και έχουμε κάνει τους πολέμους και τον έχουμε καταστρέψει. Εμείς είμαστε οι σοφοί-σοφοί. Αλλά δίνει την προέκταση του sapiens, την οσμίζεται, την πιάνει στον αέρα, ότι αυτό που βλέπω είναι κοντινό είδος, αλλά πρόγονος. Το τι είδος είναι, δεν ακόμα έχει καθιερωθεί, διότι ακόμα μελέτες στο κρανίο δεν έχουν γίνει. Δεν έχει καμιά σχέση, λέει, με το γορίλα και το χιμπατζή. Είναι άνθρωπος, το καταλαβαίνετε. Ο άνθρωπος έχει, γιατρέ μου, πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα ζώα. Και κυρίως στα δόντια του. Αν δει ένα δόντι πίθηκου και ένα δόντι ανθρώπου, καταλαβαίνεις από το πόσες ρίζες έχει, αν είναι άνθρωπος ή αν είναι... Δάφνη μου, έχω άδικο σε αυτό που λέω. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Κάποιοι όμως δεν βλέπουν όχι τις ρίζες, δεν βλέπουν... Και δεν είναι, λέει, και αυστραλοπίθηκος. Έχουμε πίθηκους εντός εισαγωγικών στην Ελλάδα. Τον ουρανοπίθηκο, τον λεγόμενο κλπ. Κλπ. Εδώ όμως ο Άρης βλέπει ότι είναι κάτι διαφορετικό και εδώ έρχεται το βράδυ που πρέπει να κοιμηθεί και να πει την άλλη, να σηκωθεί την άλλη μέρα και να πει, να ανατρέψει αυτά και αυτά που ο ίδιος έχει διδαχθεί και ίσως έχει πει στο παιδί του ή σε φίλους του. Έρχεται η στιγμή να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Και εδώ είναι το μαγικό βράδυ της ζωής σου, πώς θα ξυπνήσεις την άλλη μέρα, τι θα πεις, τι θα κάνεις. Σηκώνεσαι σαν όλες τις μέρες, πίνεις τον καφέ σου σαν όλες τις μέρες, φοράς τα ρούχα σου σαν όλες τις μέρες και παίρνεις σιγά σιγά το δρόμο για να πας να πεις το καινούριο. Εδώ δεν ξέρω πόσα κιλά αντριοσύνης χρειάζεται να έχεις, που να πεις και εσύ όλα αυτά που έλεγα μέχρι τώρα ήταν λάθος. Γιατί και αυτός κάτι είχε διδαχθεί και κάτι έλεγε. Όλα αυτά που σας έλεγα ξεχάστε τα. Όλα αυτά που σας έλεγα σβήστε τα. Όλα αυτά που ξέρω να σβηστούν. Να πάρεις μια γομολάσια και να τα σβήσεις. Ξαναρχίζουμε από την αρχή, πάμε από την αρχή. Ήρθε εδώ ένας Μοσχοβίτης και τους έκαμε ανατροπή, είχε πει ο Μαρινάτος, ο Σπυρίδων Μαρινάτος, αυτός ο σπουδαίος αρχαιολόγος, τον οποίον δυστυχώς δεν μνημονεύει κανείς και δυστυχώς όποια διατριβή τον αναφέρει ακυρώνεται, διότι ο άνθρωπος ήταν επιχούντας, αρχαιολόγος επιχούντας. Εμείς δεν μισούμε μόνο τη Χούντα. Ναι, μισούμε και όποιους είχαν μια θέση μέσα σε αυτή, λες και πρέπει να σταματήσει να παραλύσει το κράτος. Μου είπε ο Άρης, δεν ήταν όμορφος για τον αρχάνθρωπο. Δεν πρέπει να ήταν ένας ομορφωνιός, αλλά είχε έναν αρκετά αναπτυγμένο εγκέφαλο, όπως δείχνει το μέγεθος του κρανίου του. Και το ρωτώ, τι σημαίνει αυτό? Μου λέει, όλα ανατρέπονται. Όλα ανατρέπονται. Ο Άρης, με το πολυετές, σκοπιώδες και μεγάλη σημασία έργο του, μου είχε εκμυστηρευτεί πολλές φορές. Στην αίθουσα του Θεόφραστου, εκεί που βρέθηκε το κρανίο, είχε ονομάσει τις αίθουσες του Σπηλαίου με διάφορα ονόματα διαφόρων Ελλήνων. Κοιμήθηκα πολλές βραδιές δίπλα στο κρανίο που είχε βρει. Κοιμήθηκε δίπλα του, όπως και είχε κοιμηθεί και εκείνος ο άνθρωπος προφανώς και πέθανε. Για να νιώσω πώς ένιωθε αυτός ο άνθρωπος και πώς ένιωθαν γενικά οι αρχάνθρωποι στη Σπηλιά. Και έτσι στην αίθουσα του Θεόφραστου έβαλα ξύλινη σκάλα και πάνω εκεί κοιμόμουν, πάνω σε μια σκάλα. Για να νιώσει αυτόν που εκεί ετελέφθησε. Ο Άρης Πουλιανός έχει συνδέσει το όνομά του κυρίως με τα πετράλωνα της Χαλκιδικής, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μέρος του έργου του, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το σημαντικό.
με τα υπολείμματα ενός ανθρώπου που έζησε σε αυτή την περιοχή της Χαλκιδικής Μακεδονίας πριν από 700.000 χρόνια. Και το 700 το λέω κατά μέσον όρο. 800. Κατά μέσον όρο το λέω, διότι έχουν γίνει 11 διαφορετικές χρονολογήσεις. Η κυρία Πουλιανού είναι εδώ και να μου πει, γιατί τα ζούσα, έτσι. Και η αρχαιότερη το δίνει 1.100.000 από τους Ιάπωνες. Και η πιο σύγχρονη πάει στο 500, μιλάμε για χιλιάδες χρόνια τώρα, λες και είναι. 250 στο σήμερα στο σπήλαιο λένε 250.000, 350 και αυτό γράφουν και τα βιβλία ή και το Αριστοτέλειο. Και του δώσε ένα όνομα, αφού ήταν τόσο παλιός και πρώτος, Αρχάνθρωπος, έναν όρο που εκπλαγήκαμε όλοι. Τη σπηλιά την είχε ανακαλύψει ο Φίλιππος Χαντζαρίδης, ένας ντόπιος εκεί πέρα, δεκαετία του 50. Και προς τιμήν του ο Άρης, όταν ξεναγούσε τον κόσμο και όταν τους πήγαινε εκεί, είχε βάλει και το όνομά του σε επιγραφή στο χώρο. Έλεγε εδώ πέρα μέσα, πρώτος τολμηρός ήταν ένας ντόπιος που μπήκε μέσα, το είδε αυτό και φάνηκε αυτό το μεγαλείο. Προς τιμήν του το ανέφερε πάντα και διαμέσου του Άρη Πουλιανού είναι μοναδική στα παγκόσμια χρονικά της παλαιοανθρωπολογίας τοποθέτηση τεκμηριωμένα ενός ανθρώπου, έτσι προσέξτε, δεν μιλάω για πίθηκο, ανθρώπου, out of Africa, έξω από την Αφρική. Οι αναλύσεις και οι μελέτες που έγιναν σε εργαστήρια του εξωτερικού έδειξαν ότι το κρανίο του σπηλαίου των πετραλώνων Χαλκιδικής ανήκει σε έναν αρχαϊκό τύπο ανθρώπου, τελείως διαφορετικό από τον Homo erectus, τον όρθιο άνθρωπο, και από τον Neanderthal. Καθώς παρουσιάζει τα πρώτα, όπως τα ξέρουμε σήμερα, ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά στην ανθρωπολογία. Και εδώ τα πάντα μπλέκουνε. Διότι αναλαμβάνουν οι ξένοι καλύτερα από τους Έλληνες να τα πούν τα πράγματα. Η μεγάλη ηλικία του κρανίου θέτει υπό αμφισβήτηση την αφροκεντρική υπόθεση ότι ο άνθρωπος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αφρική και από εκεί εξαπλώθηκε προς τον υπόλοιπο κόσμο και προτείνει την ανεξάρτητη εξέλιξη του Homo sapiens στην Ευρώπη. Προσέξτε, δεν λέμε ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι και πρωτάνθρωποι και αρχάνθρωποι στην Αφρική ή στην Ασία ή οπουδήποτε άλλο. Υπήρχαν και προφανώς υπήρχαν. Εδώ έρχεται όμως το ρήγμα ότι ο Sapiens αναπτύχθηκε ανεξάρτητα στην Ευρώπη από τους υπολείπους. Homo Sapiens αλλού. Αυτό έχει να κάνει με γενετική, έχει να κάνει με βιολογία, έχει να κάνει με χίλιες δυο επιστήμες που πρέπει να αναθεωρηθούν και να ξαναγραφούν τα κείμενα. Ιατρική, προφανώς, μικροβιολογία, παλαιοανθρωπολογία, παλαιοπαθολογία, παλαιοιατρική, που πρέπει όλοι αυτοί οι επιστήμονες να ξανακάτσουν, να ξαναγράψουν εγχειρίδια και που φυσικά βαριούνται να το κάνουν αυτό, γιατί να το κάνω αφού εγώ τα λεφτά μου τα παίρνω βρέξει χιονίσει από το πανεπιστήμιο. Μέχρι την ανακάλυψη αυτή, ο ελλαδικός χώρος εθεωρείτο από τους παλαιοανθρωπολόγους και την ίδια την επιστήμη της παλαιοανθρωπολογίας ως, όπως λεγόταν, blank spot. Δηλαδή, περιοχή όπου δεν υπήρχε κανένα σημαντικό έβριμα εξέλιξης στην ιστορία του ανθρώπου. Δηλαδή, η Ελλάδα ήταν εκτός του χάρτη της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους. Ποιος λοιπόν την βάζει την μικρή μας σε έκταση χώρα το χάρτη της παλαιοανθρωπολογίας, ο Άρης Πουλιανός. Η ανακάλυψη του αρχανθρώπου έγινε το Σεπτέμβριο του 1960, χρονιά από την οποία ξεκινούν τα προβλήματα. Ο Άρης εγκαθίσταται στην Αθήνα με πρόσκληση της ελληνικής κυβέρνησης να αναλάβει την έδρα ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεν είδε φως και μπήκε. Ούτε είχε καμιά όρεξη να αφήσει τις σπουδές του, ούτε ο ίδιος ζήτησε. Προσεκλήθη. Γιατί είχαμε φτάσει 1962 και έδρα ανθρωπολογίας στην Ελλάδα δεν είχαμε. Ήταν κάτι το άγνωστο, δηλαδή τα παιδιά δεν μπορούσαν να σπουδάσουν ανθρωπολογία στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει
ότι όποιο σκελετό βρίσκαμε μέχρι τότε, δεν υπήρχε κανείς στην Ελλάδα ειδικός να το μελετήσει. Και φανταστείτε ότι εξακολουθεί αυτό το πράγμα, αλλά σας λέω τι σημαίνει αυτό. Οπότε, τους σκελετούς στην Ελλάδα τους παίρνανε για μελέτη οι ξένοι. Οι ξένες σχολές, τα ξένα πανεπιστήμια. Έτσι, οπότε, ό,τι συμπέρασμα θέλει να βγάλει ο καθένας, ήταν ο σεβαστός κύριος Τάδε που έβγαλε αυτό το συμπέρασμα. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν τους σκελετούς, ήταν και πολλοί Ναζί, πολλοί SS, οι οποίοι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έλαβαν διακεκριμένες θέσεις σε δημόσια πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής, αλλά μιλάω για την ανθρωπολογική έδρα. Στα Πετράλωνα είχε βρεθεί το κρανίο του αρχανθρώπου. Δεν το βρήκε ο Πουλιανός. Λένε ο Πουλιανός βρήκε το κρανίο. Δεν το βρήκε ο Πουλιανός. Ο Πουλιανός το μελέτησε. Γιατί λένε κάποιοι οικειοποιήθηκε την ανακάλυψη του κρανίου. Δεν είπε ποτέ ο άνθρωπος. Τον ήξερα 40 χρόνια. Δεν είπε ποτέ ο άνθρωπος ότι εγώ το βρήκα. Ξεκάθαρα πράγματα. Είχε βρεθεί λοιπόν το κρανίο του αρχανθρώπου και φυσικά ήταν το πρώτο έβριμα παλαιού ανθρώπου στον ελλαδικό χώρο και ήταν τμήμα της διατριβής μου αυτό, δηλαδή από πού βαστάν οι Έλληνες. Το βιβλίο είναι εδώ. Και έτσι ξεκίνησα. Η καταγωγή των Ελλήνων ήταν το ζητούμενό μου και το θέμα μου. Όταν βρεις το χώρο στο έδαφος το αρχαιότερο, ξεκινάς από εκεί. Η έρευνα γύρω από το θέμα της καταγωγής των Ελλήνων είναι κόκκινο πανί για όλους τους επιστήμονες, κυρίως για την Ελλάδα. Γιατί οι ξένοι έχουν πει πολλά πράγματα για την καταγωγή των Ελλήνων και έχουν γίνει σημαντικές μελέτες. Και τα κρανία του Αξιού και αυτά ξένοι τα κάνουν και στην Κρήτη τα ευρήματα και στο Μπλακιά. Ευτυχώς και οι Έλληνες κάναν άλλα ανακοίνωση για τα 5,5 εκατομμύρια χρόνια όρθιας βάδισης, που πάλι ο Πουλιανός φάνηκε ότι είχε δίκιο σε αυτό. Αλλά κυρίως οι ξένοι έχουν πει σημαντικά πράγματα. Το πρόβλημα είναι στην Ελλάδα. Στα σχολικά βιβλία διαβάζουμε και μαθαίνουν τα παιδιά μας πως οι πρόγονοι των Ελλήνων ήταν κάποιοι που ήρθαν από το Βορρά, λέγονται Ινδοευρωπαίοι, μια φυλή χωρίς ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά, χωρίς ανθρωπομετρικές, χωρίς να ξέρουμε ένα σκελετό της, χωρίς να ξέρουμε ένα κρανίο του ενός Ινδοευρωπαίου. Υπάρχει κρανίο ο γιατρέ μου που λέει αυτό το κρανίο είναι Ινδοευρωπαίου, δείτε το και μετρήστε το. Γλώσσα ναι, ενδοευρωπαϊκή, αλλά ενδοευρωπαϊκή φυλή όχι, γιατί ναι. Υπάρχει ο κίτρινος, υπάρχει ο μαύρος, υπάρχει ο... Θα έχεις το χρόνο να πεις όσα θέλεις και για αυτά και σε αυτά που σε ακούς από μένα να τοποθετηθείς, γιατί αυτά είναι δικά μου μέσα από την ψυχή μου και μέσα από την καρδιά μου. Ήρθανε λοιπόν, εξολόθρεψαν κάποιους που ζούσαν εδώ, οι οποίοι επίσης δεν ήταν Έλληνες, ήτανε προ-Έλληνες, λέγαμε μέχρι τότε. Και τελικά, οι Ινδοευρωπαίοι εξάλειψαν τους προ-Έλληνες, αλλά τελικά ποιοι ήταν οι Έλληνες. Ποιοι είναι οι Έλληνες. Αφού αυτοί που ήρθαν δεν είναι Έλληνες, αυτοί που ζουν δεν είναι Έλληνες, οι Έλληνες ποιοι είναι ρε παιδιά. Φιλή φάντασμα. Δεν υπάρχουν Έλληνες. Ποιος θα μπορούσε να τα αποδείξει αυτό, η γενετική, η ανθρωπολογία, η παλαιοανθρωπολογία, η παλαιοπαθολογία, η παλαιογενετική. Η απάντηση λοιπόν σε αυτό βρίσκεται ακόμα και σήμερα, διότι ο Πουλιανός έκανε την αρχή. Η απάντηση και η συνέχεια του έργου του Πουλιανού βρίσκεται ακόμα στα σπήλαια, κάτω από τη γη και βυθισμένη στο βυθό των θαλασσών μας. Εκεί υπάρχουν ακόμα τα ευρήματα που αν θέλουμε να τα βρούμε και τα φέρουμε στην επιφάνεια, θα ξανααναατρέψουν την καθεστικία εγκατεστημένη τάξη. Ο Άρης Πουλιανός επί σειρά ετών συνεχίζει να ισχυρίζεται πως η αφροκεντρική θεωρία καταγωγής του ανθρώπου ανατρέπεται μόνο και μόνο από τα δικά μου ευρήματα, λέει. Φανταστείτε, μου είπε, να έρθουν στο φως να προσθεθούν και άλλων επιστημόνων οι ελεύθερες και αδογμάτισες απόψεις. Μόνο με αυτά που έχω βρει εγώ ανατρέπονται. Φανταστείτε να έρθουν κι άλλοι να πούν αυτά που βρίσκουν την αλήθεια τους, αν έχουν το θάρρος. Από το σπήλαιο μας πέταξαν έξω το 1982, μου λέει.
Και δυστυχώς το χειρότερο είναι ότι εξαφάνισαν παλαιοντολογικά ευρήματα, σφιαγόνες, υπάρια, αλόγων κλπ. Όταν επανήλθα, μου λέει στη συνέντευξή του το 1997, είχαν χαθεί τα ευρήματα. Χάνω ένα εύρημα παλαιοντολογίας, σημαίνει χάνω έναν κρίκο από την ιστορία του πλανήτου Γη. Για πρώτη φορά διαπιστώνω όμως ότι εδώ, στο σπήλαιο, η παρουσία των ανθρώπων ξεπερνάει τα 700.000 χρόνια, αυτό είναι σε συνέντευξη δική μου, και ίσως μου λέει, για πρώτη φορά το ακούω εγώ και τρομάζω, και ίσως το 1 εκατομμύριο χρόνια. Η ζωή του ανθρώπου μέσα στη σπηλιά. Πολύ αργότερα βγήκαν αυτά που ακούτε για τη γεωργία, τον Τμάνιση και όλα αυτά τα πράγματα που σήμερα πάνε και ένα 200 και ένα 500. Τότε ήταν τόσο πρωτοποριακό και τόσο μεγάλο το νούμερο που μοιάζε ψέμα, που έμοιαζε απίστευτο. Πώς να το πιστέψεις, πώς να πιστέψεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μόνος του και τα λέει αυτά χωρίς από πίσω να τον στηρίζει ένα κράτος, ένας φορέας, ένα πανεπιστήμιο. Άρα ήταν πολύ σημαντική η τομή Α1, μου λέει, γιατί μας βοήθησε να καταλάβουμε από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Σε αυτό το σημείο βρήκα την πρώτη στάχτη φωτιάς. Στο σπήλαιο μέσα δεν μπαίνει φωτιά, το σπήλαιο δεν πιάνει φωτιά. Ειδικά όταν είναι ζωντανό και πέφτουν τα νερά ακόμα, είναι υγρό το σπήλαιο. Για να ανάψεις φωτιά πρέπει να τη κάνεις οικία θελήση. Πρέπει να θες να ανάψεις φωτιά για να ανάψεις φωτιά και είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό μου έδωσε πολύ κουράγιο και μου απέδειξε σε μένα ότι εδώ μέσα μπήκε ο άνθρωπος, μπήκε άνθρωπος και την άναψε. Αυτή η φωτιά είναι 1 εκατομμυρίου χρόνων, μου είπε, αργότερα αποδείχτηκε ότι είναι 1.150.000. Και μέχρι τότε η παλαιότερη φωτιά που οικειοθελώς άναψε άνθρωπος, όχι έπεσε ένας κεραυνός, πήρε φωτιά ένα δέντρο και πήραμε ένα δαδί και έχουμε φωτιά. Μιλάμε για την φωτιά που ο άνθρωπος δουλεύει, είναι τεχνολογία το να ανάψεις φωτιά. Έτσι, η προηγούμενη από αυτό φωτιά ήταν 300.000 χρόνων στη νίκαια της Γαλλίας. Δηλαδή ο άνθρωπος πάει την ιστορία της φωτιάς 700-750.000 χρόνια πίσω. Ναι, ήταν 300 και την πήγε, άρα 700.000 χρόνια την πήγε πιο πίσω. Αυτό λέω. Σήμερα σας πληροφορώ και έχω κάνει ολοσέλιδο άρθρο και το ξέρετε, ότι η φωτιά αυτή απομακρύνθηκε από το μουσείο της Ανθρωπολογικής Εταιρείας στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Δεν τη βλέπετε πια, ήταν σε μια μικρή γυάλινη λίκηθο. Έχω δημοσίευση και τη Λίκηθο, ευτυχώς τα έχω όλα φωτογραφίες σε αυτά. Άρη μου, οπότε τα χρειαστείς και Δημήτρη μου τις φωτογραφίες του, τι υπάρχει, τα έχω όλα. Έτσι. Με το ταμπελάκι, με την ύπαρξη, δεν τη ζωγραφίσαμε, την είδαμε. Και όταν πήγα και ρώτησα πού είναι η φωτιά, μου λέει δεν υπήρχε φωτιά. Λέω μην μου λες δεν υπήρχε. Άλλο να μου πεις την έκρυψη, άλλο να μου πεις δεν συμφωνώ, άλλο αυτό, αλλά μην μου λες δεν υπήρχε γιατί εδώ έχουμε θέμα. Γιατί εδώ έχουμε θέμα. Άλλο αποκρύπτω. Έτσι. Και άλλο δεν υπάρχει. Τη σημαντικότητα των ευρημάτων του σπουλαίου των Πετραλώνων δεν φαίνεται να συμμερίζεται όμως επίσημα το ελληνικό κράτος, ειδικά το Υπουργείο Πολιτισμού, στην ιστοσελίδα του Οπίρου για τον Αρχάνθρωπο. Διαβάζουμε μια χλιαρή, θα έλεγα, περιγραφή και δεν έχει και χρονολόγηση. Ούτε καν αναφέρει 250.000, ούτε 350.000. Αυτό το αναφέρει πρέπει να πας στο σπήλαιο για να το δεις. Στο δε ιστότοπο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπου έχει, κατά την άποψή μου, φυγαδευθεί το κρανίο, δεν μπορεί ένα τέτοιο έβριμα να είναι στα ράφια ενός πανεπιστημίου. Και πόσο καιρό θα είναι στα ράφια ενός πανεπιστημίου ένα τέτοιο έβριμα? Ο Αρχάνθρωπος στον ιστότοπο θεωρείται 200.000 χρόνων. Όταν αγγλικά πανεπιστήμια, στον δικό του ιστότοπο, τον αναφέρουν 500 και 600.000 χρόνων. Δηλαδή, πόσο χρονών είναι αυτός ο άνθρωπος? Θα συμφωνήσουμε επιτέλους. Ποιος έχει δίκιο? Οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Πορτογάλοι, οι Ιάπωνες, οι Έλληνες? Και γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη, όπως σε όλες τις τομές αρχαιολογικές, η άποψη του ανασκαφέως, ο οποίος είναι και η ειδικότητά του? Δεν είναι αρχαιολόγος να μας πει για τα κεραμικά και αυτά. Είναι η ειδικότητά του να μας πει πόσο χρονών
τι ηλικίας έχει αυτός. Γιατί όμως ο Άρης Πουλιανός είχε τόσες αντιπάθειες, γιατί τόσα χρόνια η πανεπιστημιακή κοινότητα και ο πολιτικός κόσμος ταυτόχρονα μαζί πάνε αυτά, τον έχουν σχεδόν επικηρύξει. Περιέργως, αντί η θέση αυτή του Άρη για το έβριμα να υποστηριχθεί από την εθνική ηγεσία, οι ελληνικές κυβερνήσεις έκαναν συστηματικές προσπάθειες και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να συσκοτήσουν, να μειώσουν και να δυσφημίσουν το έργο και προσέξτε και την προσωπικότητα του Άρη Πουλιανού. Όχι μόνο το έργο και την προσωπικότητα του Άρη Πουλιανού. Αποκλείοντας τον μάλιστα και αυτόν αλλά και άλλους από την περαιτέρω έρευνα και ανασκαφή στο σπήλαιο. Γιατί θα μπορούσε να τη συνεχίσει ο Νίκος. Και αυτόν ο ειδικότητα ήταν. Εντάξει, δεν θες τον έναν, τον άλλο γιατί το θες. Παρά τις πολλές ψευδείς κατηγορίες εναντίον του Άρη, από διάφορους πολιτικούς και επιστημονικούς φορείς, μάλιστα υπάρχουν στο διαδίκτυο πολιτικοί, πριν από δίκη για το σπήλαιο, που προεξοφλούν το αποτέλεσμα της δίκης. Πώς γίνεται να προεξοφλεί κάποιος και να λέει αυτό θα πει το δικαστήριο αύριο. Πολιτικός. Έτσι. Με στόχο να σπηλωθεί το όνομά του και οι 50 χρόνια, αν έχεις το Θεό σου, 50 χρόνια ερευνητική πορεία και δραστηριότητα του Πουλιανού, η οποία όμως παραδόξως υποστηρίζεται και στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ανθρωπολογική Εταιρεία, η οποία έχει κάνει καταγγελίες προς την ελληνική κυβέρνηση για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά του επιστήμονος. Δηλαδή, οι ξένοι να σε στηρίζουν και εδώ πέρα μέσα να κλωτσοπετάνε. Ο Άρης Πουλιανός, ιδρυτής της Ανθρωπολογικής Εταιρείας από το 1971, λέει ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν καταστρέψει περισσότερα από το 90% των ανθρωπολογικών ευρημάτων και στοιχείων που έχουν βρεθεί σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι τελευταία ο Νίκος εδώ πέρα μέσα μας έλεγε ότι παρακαλούσε, ζητούσε ο Νίκος να του δώσουν ένα σκελετό να μελετήσει. Ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού ο μοναδικός παλαιοανθρωπολόγος και λέει 200 σκελετοί βρέθηκαν στη Βιωτία. Δώστε μου ένα να το μελετήσω. Όχι 50. Στον κεραμικό, δώστε μου ένα. Δεν είναι και πάνε και 123 σκελετοί στο Πανεπιστήμιο της Αμερικής. Δώστε μου έναν να το μελετήσω. Έναν. Και τον είχαν τον Νίκο σε αργία. Είσαι εκεί ανεφαντικημένο. Πώς λέμε υπουργός ανευχαρτοφυλακίου. Και αυτό τον έφαγε τον Νίκο. Τι σκότωσε τον Νίκο. Το ότι δεν είχε δουλειά να κάνει. Ξέρετε τι είναι να είσαι ο μοναδικός σε αυτήν την θέση και να μην σου δίνουν θέση σε μια χώρα που βρίσκει σκελετών, βρίσκει ευρημάτων. Να μελετήσει ρε παιδί μου, να πει είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια, είναι έτσι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι αλλιώς. Ποιος θα το μελετούσε, ποιος ήταν θεσμικά σε αυτήν την θέση στο Υπουργείο Πολιτισμού, ο Νίκος. Ποιος δεν είχε ποτέ αντικείμενο εργασίας στον τομέα του στο Υπουργείο Πολιτισμού, ο Νίκος. Ήμουν παρόν όταν ο δόκτωρ Άρης Πουλιανός έδωσε μια ομιλία σε ένα λύκειο των Αθηνών. Δεν θα πω το ποιο λύκειο ήταν, γιατί είχαμε πάει μαζί. Και αμέσως αντιμετώπισε επίθεση από τις αρχές τόσο ο ίδιος, όσο και το σχολείο που τον κάλεσε να μιλήσει. Μπήκε αστυνομία στο σχολείο, εν ώρα μαθήματος, εν ώρα λειτουργίας του σχολείου. Μπήκε αστυνομία να συλλάβει. Ποιον, τον κλέφτη, τον απατεώνα που γυρνάνε γύρω μας εδώ, το βιαστή που είναι εδώ γύρω μας και δεν ασχολείται καθόλου η αστυνομία. Ποιον να συλλάβει, έναν επιστήμονα που πήγε να μιλήσει σε παιδιά για το τι είναι ο σκελετός. Μπήκε αστυνομία. Και είχαμε ευτυχώς την ωραία αντίδραση του Λυκειάρχη, ο οποίος με δελτίο τύπου χαρακτήρισε απαράδεκτη και προκλητική την στάση των αστυνομικών αρχών, προσθέτοντας, είναι πραγματικά θλιβερό το ότι μια επιστημονική
υπηρεσία της κυβέρνησης εκτοξεύει τόσες πολλές απειλές, ανακρίβειες, παραποιήσεις και ψέματα εναντίον ενός καταξιωμένου επιστήμονα. Αυτά τα είπε ο Λυκειάρχης που τον είχε καλέσει. Ο Άρης ο Πουλιανός βγήκε έξω συνοδεία αστυνομίας. Ευτυχώς ότι πέρασε χειροπέδες. Βγήκε έξω συνοδεία αστυνομίας από το Λύκειο. Και τα παιδιά κοιτάγανε και σου λέγανε αυτός ο παππούς τώρα, τι έχει κάνει, και ήρθε η αστυνομία να τον πάρει να φύγει. Ήμουνα εκεί. Ήμουνα εκεί. Και επειδή δεν μπορούσε να μιλήσει στα σχολεία, τον είχα φέρει και είχε μιλήσει σε μια σχολή ήχου και εικόνας που είχαμε, με παιδιά που μαθαίνανε να γίνουν ηχολήπτες και εικονολήπτες. Γιατί δεν μπορούσε να πάει σε επίσημες σχολές δημόσια σχολεία. Και ήρθε. Και το είπα και με μια επιφύλαξη του, λέω, Άρη μου θα έρθεις. Βεβαίως μου λέει θα έρθω. Και ήρθε και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που είχαμε τη σχολή Mixing is Art με τον Άκη τον Κολφίδη. Και μας περίμενε και κάναμε εκδρομή με παιδιά τα οποία ήρθαν να σπουδάσουν ήχο και εικόνα. Όχι ανθρωπολογία, όχι ιατρική. Και πήγαμε εκδρομή εκεί και τα παιδιά τράβηξαν βίντεο και συνεντεύξεις του και μίλαγε με τα παιδιά. Ήθελε να μιλήσει στα παιδιά. Κοσάριδες ήταν, είχαν τελειώσει την εγκύκλιο παιδεία. Αλλά ήταν η ανάγκη του ανθρώπου να μιλήσει σε παιδιά. Έχω καταθέσει και έχω πει πολλές φορές ότι είχα πάει με το μικρό το γιο μου, ήταν 5 χρονών, και τον άκουσε να μιλάει τον Άρη στο σπήλαιο και τον είχε πιάσει αγκαλίτσα και του έλεγε πράγματα. Και μετά, πώς πήγαμε βόλτα, ας πούμε, στη Χαλκιδική τις άλλες μέρες, το παιδί έψαχνε κάτω και βρήκε μια μικρή σιαγόνα. Και λέει να την πάμε στον παππού Άρη. Και μας ανάγκασε, ενώ είχαμε φύγει από την εκδρομή αυτή που ήμασταν, μια μικρή εκδρομή με 20 άτομα, να ξαναγυρίσουμε στο σπήλαιο, γιατί το παιδί ήθελε να δείξει στον παππού. Και τη βλέπει ο Άρης και του λέει, αυτό που βρήκες είναι από σκατζόχυρο. Ακόμα την έχει στο γραφείο του, θα την πλύνεις, την καθαρίσεις. Και ήταν, γιατί του είχε πει, εσύ που είσαι κοντούλης, του λέει, βλέπεις καλύτερα που μας είμαστε ψηλοί και κάτω μπορείς να διακρίνεις. Και του είχε μείνει το παιδί και κοίταγε από τότε κάτω. Δηλαδή, ένα παιδάκι έμαθε και ασχολήθηκε και βρήκε πράγματα και ήθελε να τα πάει να δείξει τον παππού Άρη και έμαθε γιατί, δηλαδή, μίλαγε με ένα 5χρονο παιδί. Και το παιδί, παρόλο που η εκδρομή, για φανταστείτε να σας έχω πάει εκδρομή, να έχουμε φτάσει στην Ξάνθη και να χτυπιέται ένα μωρό να γυρίσει πίσω στη Χαλκιδική. Θα πείτε, έλα ρε φίλε, άσε μας τώρα, εκδρομή ήρθαμε. Και όμως όλοι συνένεσαν να ξαναπάμε πίσω, να δείξει το παιδί αυτό το έβριμα που βρήκε. Και από τότε το παιδάκι αυτό, ο μικρός ο γιος μου, ασχολείται και αγαπάει τα ζώα και τα φροντίζει και μαθαίνει για τα ζώα κλπ. Τις ανατροπές φοβούνται, μου λέγει ο Άρης. Να μην θίξεις αυτά που τους βολεύουν, αυτά που διδάσκουν και διδάσκονται. Σχολιάζοντας το περιστατικό της αποπομπής του Άρη Πουλιανού με αστυνομία έξω από ένα δημόσιο σχολείο, ένα ξένο αρχαιολογικό site έγραψε τα εξής. Είναι πολύ λυπηρό να βλέπεις τις συστηματικές προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να κρύψει την αλήθεια από το κοινό, το ελληνικό, και να καταστρέψει τη ζωή των ανθρώπων που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην έρευνα και στην αποκάλυψη της αλήθειας. Ο Άρης διέθεσε για τις υποδομές του σπηλαίου και την έρευνά του ολόκληρη την προσωπική του περιουσία και της γυναικός του. Δεν πήρε ούτε μια δραχμή από το ελληνικό κράτος. Αλλά και πάνω από αυτά, περισσότερο από μισό αιώνα προσωπικού έργου και σκαψίματος. Ήταν η χαρά μου να τελειώσω το σχολείο, να έρθουν οι διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και τις καλοκαιρινές, να πάω στο σπήλαιο, γιατί από 15 χρονών είμαι στο σπήλαιο δίπλα στον Άρη, με τον Νίκο και να σκάψουμε, έχω φωτογραφία με κοντά παντελονάκια με τον Νίκο που σκάβουμε στο σπήλαιο. Μας έχει δείξει τι να κάνουμε, να κοσκινίζουμε και να βρίσκουμε πραγματάκια. Ήταν η χαρά μου. Και ακολούθησαν και άλλοι φίλοι μου μετά, συμμαθητές. Η διαμάχη είναι μόνο στην επιφάνεια επιστημονική.
καθώς είναι φανερό ότι πίσω από αυτή την έχθρα, την μανιώδη έχθρα, κρύβονται άλλα συμφέροντα. Ο Πουλιανός πέρασε στη ζωή, ο Άρης Πουλιανός πέρασε στη ζωή του περισσότερο χρόνο στις αίθουσες των δικαστηρίων παρά ανασκάπτοντας και ερευνώντας. 130 δικαστήρια. Και τον ήθελαν. 130 δικαστήρια σε όλα δικαιωμένος. Είναι κάποιο που έχασε? Όχι. Τα ακούτε? Σε όλα δικαιωμένος. Ήμουν εκεί. Ήμασταν εκεί. Πολλοί φίλοι. 130 δικαστήρια. Πάνω από 120 τουλάχιστον, για να είμαι πιο σαφής. Έφαγε, ξέρετε πόσες, βάλτε τα χρήματα, βάλτε την ψυχική φθορά, την ψυχική οδύνη. Αυτό ίσως τελικά να ήταν και ο σκοπός από την αρχή. Η αδρανοποίηση αυτού του ανυπότακτου Ικαριώτη. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Πριν περάσουμε... Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Νίκο. Δάφνη μου. Δεν μπορώ να μιλήσω με παρελθόντα χρόνο. Δεν μπορώ. Δεν το έχω στο κεφάλι μου. Όπως φαντάζομαι και εσύ. Σε αυτό το μικρό δεν το θεωρώ μνημόσυνο με τίποτα. Σε αυτό το μικρό, σε αυτή τη μικρή γιορτούλα του Αρχείου Πολιτισμού που σήμερα κλείνει τα 6 χρόνια και περιμέναμε καρτερικά να είναι έτοιμη και η κυρία Δάφνη να είναι μαζί μας για να τα πούμε όλα αυτά, ας έρθει η ίδια να σας μιλήσει, να σας πει και αυτή 5 πράγματα και για το σύζυγο και για τον ιό. Έλα Δάφνη. Δεν ήξερα ότι θα γινόταν όλη αυτή η τιμητική παρουσίαση του συζύγου μου απόψε και ήρθα προετοίμαστη. Θα σας πω λίγα λόγια ό,τι θυμάμαι. Όταν βρέθηκε το κρανίο, η μεγαλύτερη πάντως εργασία του Άρη του Πουλιανού είναι η προέλευση των Ελλήνων. Οι ανασκαφές του στο σπήλαιο Χαλκιδικής, τα ευρήματα και όλα αυτά είναι το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο μεγάλο του έργου. Γιατί είναι η προέλευση των Ελλήνων? Όταν κι εγώ σπούδασα στη Μόσχα γιατρός και ο σύζυγος είχε τελειώσει μεταπτυχιακές σπουδές και εργαζόταν στην Ακαδημία της τότε Σοβιετικής Ένωσης, έγινε το 7ο ιατρικό, 7ο ανθρωπολογικό συνέδριο, το Παγκόσμιο Ανθρωπολογικό Συνέδριο στην Μόσχα. Τότε πρωτόφερε ο Μπράιτιγκερ, ο Γερμανός ανθρωπολόγος, το κρανίο να το παρουσιάσει και το χρονολόγησε γύρω στα 50 με 70 χιλιάδες χρόνων. Έτσι πως το κρατούσε ο Γερμανός το κρανίο, πάει ο Άρης ο σύζυγος εκεί κοντά και του λέει να το δω λιγάκι, όχι λέει δεν σου το δίνω. Και τότε είπε σε όλη την αίθουσα δυνατά, αυτό το κρανίο είναι πολύ πιο αρχαίο και μια ανασκαφή θα το αποδείξει. Και ότι είναι ντόπιο κρανίο, ντόπιο σκελετός, γιατί βρέθηκε ολόκληρο ο σκελετός, αλλά λόγω της... δεν ήταν ειδική, το χάσαμε το σκελετό γιατί το βγάλανε έξω και διελύθηκε. Ο σκελετός έγινε στάχτη. Το κρανίο έμεινε έτσι γιατί είχε σταλακτητικό, ήταν καλυμμένο όλος με σταλακτητικό υλικό. Και έτσι δεν σώθηκε.
αφού είδε την, το κρανίο αυτό, ήθελε να έρθει από κοντά να πάει στον τόπο που βρέθηκε το κρανίο, να δει από κοντά πού έζησε αυτός ο αρχάνθρωπος και να κάνει ανασκαφές. Αλλά ήταν δύσκολο για τους πολιτικούς πρόσφυγες τότε στην την εποχή εκείνη. Να σημειώσουμε ότι ένα κρανίο, ένα αρχαίο ελληνικό έβριμα, το περιέφερε στα ευρωπαϊκά σαλόνια και συνέδρια στα χέρια του ένας Αυστριακός, ο Μπράιτιγκερ, για να το επιδείξει. Πώς είχε φύγει αυτό από την Ελλάδα? Αυτό δεν το συγχώρησαν, ότι ένας ανθρωπολόγος που μόλις ξεκινούσε την ανθρωπολογική του έρευνα, ένας σαραντάρης, ούτε 40 ακόμα χρονών, ένας νεαρός Μοσχοβίτης ήρθε να αλλάξει τις χρονολογίες του που υπήρχαν ως τότε από τον Μπράιτιγκερ. Τον πρώτο που ανέτρεψε ο Άρης ο Πουλιανός ήταν τον πάλι γερμανός ανθρωπολόγος, τον Φαλμεράγερ, που έλεγε ο Φαλμεράγερ ότι οι Έλληνες είναι, δεν έχουν καμιά σχέση. Αυτό ήταν το μήνυμα που θέλαν να δώσουν. Δεν υπάρχει καμιά σχέση ο αρχαίος Έλληνας με τον νέο, σημερινό Έλληνα. Ο Πουλιανός μελέτησε τους ζωντανούς, ζώντες ανθρώπους, μελέτησε όμως και κρανία της προϊστορίας και έβρισκε κρανιολογικά, είναι ίδιος ο άνθρωπος. Ο Γερμανός Φαλμεράγερ όμως τον ήθελε, τους ήθελε τους Έλληνες, έλεγε ότι είναι Σλάβοι, Αλβανοί και Τούρκοι. Όπως την Κρήτη λέγανε ότι είναι Αιγύπτιοι, Εβραίοι και όχι. Αυτός ο κόσμος λέει, αυτός ο άνθρωπος που ήταν εκεί πέρα, τι έγινε? Ήταν άδεια η Ελλάδα, ήταν άδεια το νησί Κρήτης και ήρθανε ξένοι. Και αυτό δεν άρεσε σε κανέναν. Δεν άρεσε στους... Αυτοί που λέει και ο... Ότι αυτά τα μάθαμε ως τώρα και θα μας τα ήρθε ένας πιτσιρικάς, γιατί για την επιστήμη δεν είναι μεγάλος ένας σαραντάρης. Και μας τα αλλάζει όλα. Άρχισε ανασκαφές, συστηματικές ανασκαφές στο Σπήλιο Πετραλώνου. Βρήκε πολλά ευρήματα, πολλά δόντι ανθρώπου. Βρήκε μικροπανίδα και τη μακροπανίδα. Τη μικροπανίδα δηλαδή οι νυχτερίδες και ποντίκια. Ελέφαντες, λιοντάρια, ίενες, άλογα και πολλά πολλά που όλα αυτά τα έχει σε αυτό το βιβλίο. Τα λέει τι βρήκε μέσα στη σπηλιά, τα ευρήματα. Και πάρα πολλά οστέινα και λίθινα εργαλεία. Έκανε μια τομή μέσα στη σπηλιά, ένα πηγάδι, και παρουσίασε τα στρώματα. Στα στρώματα έβρισκε, σε όλα σχεδόν τα στρώματα έβρισκε ευρήματα. Αλλά στα περισσότερα στρώματα έβρισκε ευρήματα όταν ήταν ο παγετός. Τότε ο άνθρωπος αναγκαζόταν να μπει στο σπήλιο για να γλιτώσει το κρύο. Και έτσι αυτά τα στρώματα είχαν πολλά, πολλά ευρήματα. Άρχισε να ψάχει έξω, στον γύρο χώρο. Και ιδιαίτερα στις νεροφαγές της Τρίγλιας. Εκεί βρήκε πάρα πολλά ευρήματα, γιατί στις νεροφαγές κατεβάζει το πολύ νερό, η πολύ βροχή, κατεβάζει στις νεροφαγές τα ευρήματα. Τα ξεθάβει από το χώμα και τα κατεβάζει τα ευρήματα. Το τελευταίο το ευρήμα ήταν μία νεαρά, ένα σκελετός μιας νεαράς κοπέλας, 17 χρονών,
που την παρουσίασε το 2009 στην Κίνα και την ονόμασε Δάφνη. Και έλεγε ότι έχει όμως και άλλο έβριμα, δεν είναι μόνο ο ουρανοπίθηκας, είναι και ο ελλαδοπίθηκας που είναι 17 εκατομμύριων χρόνων παλιός. Βρέθηκε στην Εύβοια, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το, πάντως βρέθηκε στην Εύβοια, το μελέτησε και το παρουσίασε και το δημοσίευσε. Προχωρούσε πολύ η δουλειά του. Πολύ επίμονα, πολύ πεισματικά, με πολύ πόνο και πολύ δουλειά έβγαλε όλο αυτό το έργο. Όταν ήρθαμε από τη Μόσχα, ο Νίκος μου ήταν 8 χρονών παιδάκι. 5 χρονών παιδάκι στη Μόσχα έλεγε εγώ θα γίνω γιατρός, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι γιατρός, κάνει καλά τους ανθρώπους. Ενώ ο ανθρωπολόγος δεν καταλαβαίνω τι κάνει. Μεγάλωσε κι όμως και τράβηξε την επιστήμη του πατέρα του, γιατί κατάλαβε. Πήγαμε εδώ σε ένα σπήλιο, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, είναι... Θα θυμηθώ. Και ψάχαμε εκεί πέρα διάφορα πράγματα. Έπρεπε να μπεις μια σκάλα να κατέβεις κάτω στο σπήλιο. Δεν μπορούσες να κατέβεις εύκολα. Κατεβήκαμε. Κάποια στιγμή σύρθηκε κάτω από ένα βράχο που ήταν πολύ χαμηλός ο βράχος. Σύρθηκε να είδε κάτι και ήθελε να πάει να το πει, 8 χρόνο παιδάκι. Ήθελε να πάει να το δει. Αλλά δεν μπορούσε να βγει και βάλει τα κλάματα. «Μαμά, δεν μπορώ να βγω». Πάω, σύρθηκα κι εγώ κοντά. Του λέω για να τον βγάλω από αυτό τη στιγμή που ζούσε. Του λέω, τι είναι αυτό, Νίκο μου, δεν τα καταλαβαίνω εγώ, εσείς οι ανθρωπολόγοι το καταλαβαίνετε. Έλα, καλή μαμά, είναι κεραμικό. Κάνει, λέω, το κεφάλι σου λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί και έτσι βγήκε. Είχε ποτιστεί πια με τα ευρήματα και με τις εργασίες του πατέρα του στο σπήλιο και γενικά από την εργασία του πατέρα του. Τον Νίκο μου τον είχανε στο ψυγείο. Δεν του δίνανε εργασία, δεν του δίνανε να πάει σε ανασκαφές. Ανασκαφές που οι αρχαιολόγοι θα κάνανε τις μελέτες και τις χρονολογίες στα ευρήματά τους και ο γιος μου στα κρανία. Και έτσι μια μέρα μου λέει, τον βάλανε στο Λούκι, στο τούνελ του το δικαστικό αγώνα, για να μην κάνει άλλες ανακαλύψεις. Και όταν πια ο Πουλιανός τον βγήκε από την ζωή που έκανε στα σπήλια, στο σπήλιο Πετρολώνων, βρέθηκε στην Βουλγαρία, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι σκελετός, κρανίο ή τμήμα κρανίο, που περνούσε τα 15 εκατομμύρια χρόνια. Και του λέει κάποιος, γι' αυτό σε έβαλαν στα δικαστήρια, για να μην δώσεις τα φώτα σου περισσότερες έρευνες, περισσότερα ευρήματα. Μια μέρα ο γιος μου έβγαλε ένα βιβλίο για την εργαλειοτεχνία. Και κάθε Τετάρτη κάναμε μια συγκέντρωση τα μέλη της ανθρωπολογικής στο γιατρείο μου, γιατί δεν είχε ποτέ γραφείο. Όταν πήγα και ζήτησα από τον Αβραμόπουλο που ήταν τότε δήμαρχος, του λέω είναι μεγάλο το έργο του Πουλιανού, μεγάλο το έργο της ανθρωπολογικής και δεν έχουμε γραφεία. Μου λέει εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε γραφεία. Λέω καλά, να μην το δώσετε ένα χώρο για γραφεία. Να το παραχωρήσετε χωρίς να το γράψετε στην ανθρωπολογική. Να έχει κάπου να μπορεί να... Όχι, και συνεχίζαμε στο γιατρείο, στην Πινδάρου 15, που παρουσίασε ο γιος το βιβλίο του. Και
του είπανε ότι είναι πάρα πολύ καλό το βιβλίο και ότι κρίμα που χάθηκε στο ψυγείο. Και λέει ένας, έγινε τόσο καλός γιατί είχε δάσκαλο τον ίδιο του τον πατέρα. Και ο πατέρας βέβαια πάντα θα δώσει το καλύτερο στο παιδί του. Και πετυχαίνει ο Πουλιανός ο πατέρας και λέει, θα γινόταν και καλύτερος από μένα αν τον αφήνανε. Αυτά μπορώ να σας πω. Εμείς, κυρία Δάφνη, θέλουμε να σου χαρίσουμε αυτή την πλακέτα, να τιμήσουμε με αυτή και να μας θυμάσαι και τον Άρη και τον Νίκο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συγκινήθηκα πολύ απόψε. Είναι μικρό το δώρο μας, αλλά μεγάλη, η καρδιά μας... Μεγάλη η καρδιά σας μεγάλη και η παρουσίαση. Ωραία. Να είσαι καλά. Τίποτα. Εγώ έχω να πω για τον παππού και τον παπά ότι μας λέγανε πάρα πολλές ιστορίες για το τι, και όχι μόνο για τα ανθρωπολογικά, και το τι ζήσανε και πόσο δύσκολα ήταν τα χρόνια τους και στη δουλειά και έξω από αυτά. Και η γιαγιά μας έχει πει πολλά. Ο παππούς μας έλεγε και επιστημονικά πράγματα. Ήμασταν πρώτοι πάντα στα σχολεία. Λέγαμε στους μαθητές μας, ο Ελλαδοπίθηκος που πήγε γιαγιά. Έγινε έκρηξη στο ηφαίστειο και όπως έτρεχε στα τέσσερα για να γλιτώσει όσοι γονιδιακά είχαν το χάρισμα να σηκωθούν και να τρέξουν πιο γρήγορα, κατάφεραν να επιβιώσουν και εξελιχθήκαν έτσι. Οι άλλοι καήκαν, ας πούμε, τις λάβες και τις φωτιές. Και τα λέγαμε και στους καθηγητές και από εδώ και από εκεί. Και ιστορικά ο μπαμπάς έγραψε τελευταία και ένα βιβλίο για τη μάχη του Μαραθώνα, «Δυσδιάκριτες πτυχές». Γιατί πάρα πολλά που έβρισκε και από το ίντερνετ και εκείνος τα σκεφτότανε, έλεγε αυτό είναι λάθος, δεν γίνεται ας πούμε το τάδε που έλεγε ο Μιλτιάδης ή από εδώ από εκεί η ιστορική και τα λοιπά να γίνει έτσι, και το άλλαζε και έχει γράψει ήδη βιβλίο, υπάρχει στο... Το παρουσιάζαμε και στην εκπομπή. Α, ναι. Και έχει εκεί πέρα κάποιες, το τελευταίο δηλαδή βιβλίο που είχε γράψει και μας έχει μείνει. Κάθε μέρα στο Facebook, ο μπαμπάς μόλις του μάθαμε το Facebook, έγραφε ένα άρθρο, κάθε μέρα. Ένα με δύο άρθρα. Και μας έλεγε, μπες μου να το διαβάσεις και άμα σ' αρέσει, κάνε like. Και άμα ήταν κάτι πιο έτσι, ας πούμε, είχε γράψει για την Ουκρανία τελευταία, για τον πόλεμο με τη Ρωσία. Και έλεγε, εκεί του είχα βάλει εγώ τέλειο. Μου λέει, βάζει τέλειο εκεί, είπα, εκεί είναι πολεμικό. Like, ότι σ' αρέσει το ότι έγραψα, όχι να κάνεις και τέτοιες καρδούλες. Και γενικά είχαμε ωραίες στιγμές. Ερχόμασταν, πηγαίνουμε όλοι μαζί, τρώγαμε. Και ήμασταν δεμένη οικογένεια πολύ. Στο τέλος τώρα ήταν στο νοσοκομείο τελευταίους μήνες. Εμείς ήμασταν μικροί όμως, δεν είχαμε καταλάβει. Ούτε πόσο είχαμε καταλάβει, αλλά όχι τώρα πια που το έχουμε αφομοιώσει και ξέρουμε ακριβώς τι έχουν κάνει και πόσο σημαντική ήταν όλα αυτά που έκανε και ο παππούς και ο μπαμπάς, γιατί δεν μπορούσαμε, ούτε ασχολιόμασταν πάρα πολύ. Μετά από ένα σημείο μπορέσαμε να το καταλάβουμε κι εμείς. Ευχαριστώ. Ο Άρης ο μικρός είχε βρει ένα εργαλείο και το έβαλε ο παππούς στο μουσείο. Τούτος παραπονέθηκε, δεν είχε βρει όμως καλό εργαλείο να μπει στο μουσείο. Κάποια στιγμή βρίσκει, λέει Δημήτρη, και αυτό είναι πολύ ωραίο, και το έβαλε και αυτό στο μουσείο. Αλλά βέβαια όλα αυτά θα πεταχτήκανε. Κάπως εδώ και κάπως έτσι θα κλείσει το μαθητικό, μαθησιακό, επιστημονικό κομμάτι αυτής της βραδιάς. Και αφού κόψουμε την τούρτα για τα 6 χρόνια, τη μοιραστούμε και τη συφάγουμε, θα περάσετε δίπλα σε ένα μικρό μπουφέ που ετοιμάσαν τα κορίτσια μας, οι γυναίκες του Αρχείου Πολιτισμού, για να συζητήσουμε κατηδίαν και περισσότερα πράγματα και ό,τι θέλετε να ρωτήσετε την κυρία Δάφνη. Και όποιος θέλει να μας πει αυτά τα βιβλία πόσο έχουν το καθένα για να τα προμηθευτούμε. Εντάξει. Λοιπόν. Πάρα δεν μπορούμε να δούμε. Ναι.
25 την επόμενη στον Ελλήνων. Και ναι. Εγώ για αυτή τη βραδιά θα τα αφήσω 10. 10 ευρώ? Ναι. Δεν ξέρω, είναι προσφορά της Δάφνης για σήμερα 10 ευρώ το βιβλίο. Ναι.